Ξεχωριστά ήταν τα θεοφάνεια στον θαλασσό κόσμο, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος έριξε τον Τίμιο Σταυρό στις δεξαμενές του Ενιδρίου. Ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ τα παιδάκια, τους άρεσε. Ο εγγονός μου έχει τρελαθεί από τη χαρά του και δεν μπορώ να τον κάνω καλά. Θέλεις να ξανάρθουμε? Είναι νομίζω μοναδικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων μέσα στο Ενιδρίο και μετά με το Σταυρό και κατεβαίνει ο Δίτης, το πιάνει και σήμερα έχουμε και μία γοργόνα. Ο ένας και μοναδικός Δίτης πιάνει τον Τίμιο Σταυρό ανάμεσα σε δεκάδες ψάρια και χαιρετά μικρούς και μεγάλους που παρακολουθούν καρέ-καρέ τις κινήσεις του και με τα φλάς να φωτίζουν συνεχώς τον χώρο. Πολύ ωραία και θα θέλαμε το ξαναδούμε αυτό. Ήταν πολύ ωραία, δεν το είχα τσάντη σε Ενιδρίο. Τα ψάρια, το Δίτη και ήταν ωραία. Αλλά είναι για να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο τη θάλασσα, το Ενιδρίο. Και αυτό το οποίο έγινε σήμερα ήταν οι ευχές του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο οποίος όταν πέταξε το Σταυρό είπε το πολύ ωραίο πράγμα, ότι μακάρι όλοι μας να είμαστε το ίδιο ελεύθεροι όπως αυτά τα ψάρια, τα πλάσματα του Θεού που έχουν αυτή την ελευθερία. Αρκετός κόσμος παρακολούθησε την τελετή, η οποία σκόρπισε χαμόγελα κυρίως στα μικρά παιδιά που αντίκρισαν το μοναδικό αυτό θέαμα με φόντο τα ψάρια. Οι εικόνες στην πανοραμική δεξαμενή εντυπωσιακές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Για πρώτη φορά μάλιστα βούτυξε και γοργόνα στις δεξαμενές του Ενιδρίου, όχι σε αυτές με τους καρχαρίες, με το θέαμα να μαγνητίζει μικρούς και μεγάλους. Άμεσο στόχος των αρμοδίων είναι η αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να δοθεί δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν γύρω από την έρευνα και την εκτροφή των ψαριών. Να μπορούν όλοι οι επισκέπτες να βλέπουν και το τι γίνεται πίσω από το Ενιδρίο. Δηλαδή, τώρα μπροστά βλέπετε τις πολύ ωραίες δεξαμενές μας, τα ψάρια. Αλλά είναι ολόκληρη έρευνα που γίνεται στις τροφές των ψαριών. Τι γίνεται, έχουμε μικρό νοσοκομείο για τα ψάρια. Επίσης, θέλουμε να φτιάξουμε μπροστά από το Ενιδρίο, να αναβιώσουμε τον βιότοπο που υπήρχε παλιά σε όλη την περιοχή εδώ πέρα, με αμοθήνες που είναι ένα πολύ ωραίο οικοσύστημα.